στην πλατεία Κονίτσης έχουμε μαζί μας το Τζόκερ για άλλη μια μέρα το παιχνίδι του Θησαυρού και νομίζω ότι αυτή τη φορά με αρκετά μεγάλη προσέλευση και τα παιδιά αδειμονούν για αυτό που θα ακολουθήσει. Τα δικά σας συναισθήματα και τις ευχές σας για τις εορτές. Εντάξει, εγώ πάντα είμαι χαρούμενος να παίζω με τα παιδιά διότι μου δίνουν και εμένα ενέργεια. Ευτυχώς για μένα αγαπάω αυτό που κάνω και περνάει και στα παιδιά, γι' αυτό και διασκεδάζουμε πάντα καλά μαζί. Εχθές παίξαμε στην Κέφαλο. Πάντα δυστυχώς αργούμε λίγο στην προσέλευση. Ξεκινήσαμε με 50 παιδιά, αλλά στο τέλος τελειώσαμε με 150 παιδιά. Οπότε αργούμε λίγο παραπάνω σήμερα εδώ για να ξεκινήσουν από την αρχή περισσότερα παιδιά και να περάσουν όσο περισσότερα παιδιά γίνεται καλά μαζί. Έχουμε ένα πολύ ωραίο κυνήγι θησαυρού, πρωτοποριακό, με νέες ιδέες. Θα ψάχνουμε να βρούμε στολίδια τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα Χριστούγεννα και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Κάθε στολίδι θα έχει κρυμμένα και κάποια γράμματα, τα οποία τα γράμματα είναι τοποθεσία και είναι και όνομα και σε αναγραμματισμό θα βρούμε πού βρει είναι κρυμμένος ο θησαυρός και θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης να μοιράσει το θησαυρό στα παιδιά. Θα περάσουμε υπέροχα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερο για τα παιδιά από αυτές τις μέρες να κάνουν τέτοιες δράσεις και τέτοια παιχνίδια και σε συνεργασία με τον ΔΟΠΑΒΣ και εσείς ο ίδιος πάντα είσαστε εδώ πέρα στις επάλξεις. Από εκεί πέρα, όπως είπατε, το σημαντικό είναι ότι η παραστατικότητά σας περνάει στα παιδιά. Όλο αυτό το οποίο κάνετε και η ζωντάνια περνάει. Και νομίζω ότι η μέρα των Χριστουγέννων είναι για τη μαγεία. Και εσείς προσφέρετε τη μαγεία απλόχερα. Η μαγεία των Χριστουγέννων και τα παιδιά πάνω απ' όλα, βέβαια. Χαρούμενα παιδιά κάνουν και χαρούμενους γονείς. Λέω ένα μότο πάντα ότι ο άνθρωπος που χαμογελάει είναι πιο όμορφος και ο άνθρωπος που γελάει ζει περισσότερο. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθούμε να το κάνουμε και οι ίδιοι, άσχετο τι προβλήματα έχουμε πίσω μας. Να τα ξεπερνάμε έτσι με αισιοδοξία και θετικότητα. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση του κόσμου αυτές τις δύο μέρες, και χθες στην Κέφαλο και σήμερα στην πόλη της ΚΟ? Περιμένουν, αδειμονούν να παίξουν με τα παιδιά και να διασκεδάσουν. Και ευτυχώς βοηθάει και ο καιρός, έχουμε λιακάδα και χθες είχαμε και σήμερα. Οπότε πιστεύω θα περάσουν υπέροχα και τα παιδιά και οι γονείς. Να ευχηθώ υγεία, παιδιά, πάνω απ' όλα υγεία και όλα τα άλλα πάντα να έπονται. Όταν έχουμε την υγεία μας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Στείλτε τα κοντά μου, ήρθε η ώρα να παίξουμε το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού. Βρισκόμαστε πλατεία Κονίτσης σε συνεργασία με το ΔΟΠΑΒΣ. Μαρίνα Κο. Θωμαΐ. Λοιπόν, Θωμαΐ, περίμενε. Όλα τα παιδιά, έλατε εδώ παρακαλώ. Για έλατε κοντά, κοντά, κοντά. Καλώς τα, καλώς τα. Ελάτε πάνω γράμματα που σημαίνει είναι φάουλ. Λοιπόν, στο φάουλ τι σημαίνει? Τραγουδάμε όλοι μαζί το τρίγωνα κάλαντα με το 1-2-3. 1-2-3. Τρίγωνα κάλαντα. Με στην γειτονιά. Ήρθαν τα Χριστούγεννα. Μπράβο. Αυτή τη φορά είναι το σωστό. Όλα τα παιδιά στον Τζόκερ παρακαλώ. Θυμίσω ότι τα παιδιά που κερδίζουν χρυσό μετάλλιο χειροκρότημα στον Ορέστη που είναι λίγο πιο παρατηρητικά από τα άλλα. Και είναι το μόνο πράγμα που θα πάρουν περισσότερο από τα υπόλοιπα παιδιά, είναι το χρυσό μετάλλιο. Ο φίλος μας ο Γιώργος εδώ. Ένα χειροκρότημα στον Γιώργο. Και ο Άγιος Βασίλης εδώ. Να δει πώς θα το ολοκληρώσετε. Γιατί είναι αυτός που εγώ πιστεύω θα τον βρείτε το θησαυρό. Χρυσό λαμπιόνι Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Ευαγγελία, χρυσό μετάλλιο, ένα χειροκρότημα στην Ευαγγελία. Γίνεται και αυτή η αρχηγή ομάδας. Τον φωνάζω και γέλω τη μύτη του στόχια. Λοιπόν, ο συνονόσματός μου ο Γιωργάκης, ένα μεγάλο χειροκρότημα παρόμπορο. Μπράβο, Γιωργάκη. Τα λαμπιόνια ήταν ψηλά πάνω από το φλίπερ σε 3 μέτρα ύψος. Ο Γιωργάκης χρειάστηκε τη συνεισφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία ήταν ο παπάς, τον σήκωσε ψηλά να κατεβάσει. Πιο δυνατά! Θα αναβέψω το πιο δυνατό φωνή σε αγόρι και σε κορίτσι. Λιμνούπολη! Λοιπόν, το βλέπετε εδώ τη Λιμνούπολη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πολυχρόνη, καλημέρα. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον κύριο Πολυχρόνη, παρακαλώ. Περιμένουμε εκεί. Πολυχρόνη μου. Έχω το κλειδί, τα παιδιά φέραν εις πέρας όλες τις αποστολές. Το μαγαζί αυτό που βλέπετε βρίσκεται εδώ από τον Απρίλιο του 1978. Παρακαλώ. Από το 1978 μπορείτε να φανταστείτε πόσα χρόνια είναι στην πλατεία ο Πολυχρόνης, το οποίο ήταν, στην αρχή ήταν οι γονείς του, ο Στέλιος και η Παουλίνα. Λοιπόν, και τώρα τα τελευταία 30 χρόνια είναι εδώ ο φίλος μας ο Πολυχρόνης, με ένα πολύ ωραίο κατάστημα, ήδη παιδικά, ήδη έτσι, τα παιδιά σας θα μεγαλώνουμε μαζί. Ένα μεγάλο χειροκρότημα είναι ο άρχοντας της πλατείας.
Και επειδή είναι ο άρχοντας της πλατείας και αυτό είναι το αρχοντικό του, για να μας δώσει το σεντούκι με το πιστεύω. Αξιωματικά είναι ο άρχοντας της πλατείας και κύριε Πολυχρόνιο, έχετε εσείς το σεντούκι με το θησαυρό. Ωραία, έλα Πολυχρόνιο. Πάμε στην πίστα μας, παιδιά. Το βρήκαμε το σεντούκι με το θησαυρό, το είχε ο άρχοντας της πλατείας. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Θα έρθει και ο Άγιος Βασίλης τώρα. Welcome to Ghost Town, Sanda. How are you? Καλά. Το είπαμε στα ελληνικά το καλά, ε. Ένα χωχωχω. Χρόνια πολλά. Merry Christmas. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, παιδιά. Sanda, please, come here. Wait a minute. Before you sit down. Sanda, we need to check this. Να δούμε τι είναι ο θησαυρός σας. Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι να δούμε τι είναι ο θησαυρός μας. Είναι γεμάτος γλυκά για να δω τι έχει εδώ. Πω πως... Θα παίρνει από το χεράκι του Άγιου Βασίλη. Να θυμίσω, όποιο παιδάκι τα παίρνει πάει να τα φάει με την ησυχία του. Αλλά πάμε πίσω για να πάρουν όλα τα παιδιά. Oh!